Καλησπέρα και από μένα. Για πολλά χρόνια συνηθίζαμε να λέμε ότι ο κλάδος της Γούνας, ένας παραδοσιακός κλάδος με αναφορά από τον 17ο-18ο αιώνα, να είναι ένας από τους πιο στιγνά εκμεταλλευτικούς κλάδους για τον γουνεργάτη και την γουνεργάτρια. Την περίοδο της έντονης ανάπτυξης έφτασε η περιοχή της Χιάτιστας και του Βοΐου μόνο να απασχολεί πάνω από 7.000 εργάτες. Μεγάλα εργοστάσια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικοτεχνίες. Με κύριο χαρακτηριστικό όμως το μεγάλο αριθμό των ανασφάλιστων. Μεγάλες ευθύνες έχουν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις και οι εκλεκτικοί μηχανισμοί που τα έκαναν πλατάκια με την εργοδοσία. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά για δημόσιες σχέσεις, εκθέσεις, εγκαταστάσεις, άνοιγμα σε νέες αγορές, αλλά τα μεροκάματα στις εποχές της κρίσης και στις ανάπτυξης ήταν σταθερά καθυλωμένα. Σε επίπεδο τέτοιο που να μην καλύπτονται οι ανάγκες της ζωής. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα όμως που αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοι γουνεργάτες και γουνεργάτριες ήταν οι επαγγελματικές ασθένειες. 8 με 10 ώρες δουλειάς σε μικρά εργαστήρια, χωρίς εξαερισμούς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τα χημικά και τοξικά που χρησιμοποιούνταν για τη δέψη των δερμάτων, τους χρωματισμούς και τις βαφές, αναφερόταν προβλήματα αναπνευστικά, όρασης, δερματοπάθειας, αυξημένα κρούσματα καρκίνου. Ενώ στις αντίστοιχες μονάδες υγείας της περιοχής δεν υπήρχε το αναγκαίο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με όλες τις συνέπειες για τους γουνεργάτες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια εκατοντάδες ανασφάλιστοι εργαζόμενοι δεν είχαν καν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Από στοιχεία του ΙΚΑ της περιοχής μας, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες γουνεργάτριες και από στοιχεία του σωματείου μας, προκύπτει ότι μέχρι το 2000 πήραν σύνταξη 17 γυναίκες γουνεργάτριες. Μέχρι και σήμερα ο αριθμός δεν ξεπερνά τις 50 γυναίκες. Ακούγαμε για απογείωση του κλάδου, για πλήρη καθετοποίηση, για χρηματοδοτήσεις, δάνεια, επιδοτήσεις, ρυθμίσεις, επαναρρυθμίσεις, εμπλοκή και συμβολή μεγαλόσχημων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που για να τακτοποιηθούν οι μέτροι μεγαλοεπιχειρηματίες στην περιοχή. Έρε τρελό χρήμα, τζάμπα χρήμα, ακόμα και τώρα, προκλητικά αιτούνται ρυθμίσεων, επαναρρυθμίσεων και χρηστικών πράξεων. Από όλη αυτή την κατάσταση, οι γουνεργάτες και οι γουνεργάτριες έμεναν στην απέξω. Καθυλωμένα μεροκάματα, σπάνιο φαινόμενο τα δώρα και οι άδειες και τα επιδόματα. Κυριαρχία των ατομικών συμβάσεων και βέβαια το καινούργιο φρούτο που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, άλλα λέει σύμβαση, άλλα στο χέρι, επιστροφή μέρους του μισθού, των δώρων κλπ. Και από κοντά και οι θεωρίες περί του ότι είμαστε συνεργάτες. Δεν γίνεται χωρίς επιχειρήσεις, πρέπει να συνυπάρχουμε και πολλά άλλα τέτοια απαράδεκτα. Προσθέτοντας και το φόβο της απόλυσης ή τις επιλεκτικές απολύσεις, την τρομοκρατία στη δουλειά, πολύ περισσότερο στη συνδικαλιστική δράση. Παρ' όλα αυτά, το σωματείο μας από την πρώτη στιγμή που τα εξοικικές δυνάμεις ανέλαβαν τη διοίκηση, πάλεψαν χωρίς συμβιβασμούς. Κατήγγειλαν τις απολύσεις στην τρομοκρατία. Καταγγείλαμε μέσα στη μεγάλη κρίση του κλάδου την αντεργατική απόφαση για την κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που με πολλούς αγώνες καταφέραμε με την ταξική ομοσπονδία δέρματος. Δεν παρατηθήκαμε από την εφαρμογή του Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που ακόμα και σήμερα ισχύει σε πολλές επιχειρήσεις Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που δίνει 890 ευρώ και μέχρι πριν λίγους μήνες μέλη του σωματείου μας τα διεκδικούσαν και τα κέρδισαν. Στο ίδιο πλαίσιο συνεχίζουμε. Διεκδικούμε την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο της Γούνας για αξιοπρεπείς μισθούς που να ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος ζωής, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την κατοχύρωση ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς, την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τη διασφάλιση μόνιμης δουλειάς με σταθερό ωράριο που να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της εποχής. Την ένταξη του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους, τη μείωση των εισφορών των εργαζομένων, την κατάργηση των εισφορών για υγεία και πρόνοια. Υγεία πρόνοια, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους. Την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού. Αποκλειστικά δημόσιας δωρεάν και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας. Την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων ενάντια στην κρατική καταστολή και τις απαγορεύσεις ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία και ασυνδοσία. Την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που θέλουν τη συνδικαλιστική δράση στο γύψο που περιορίζουν το απεργιακό δικαίωμα και τις διαδηλώσεις. Το δικαίωμα στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Την ανάπτυξη του ελεύθερου χρόνου και την πρόσβαση του λαού στον πολιτισμό και αθλητισμό. Ευχαριστώ.